όσο για αυτά που λένε, και λίγα λένε. Εγώ μπορεί να έλεγα με το περιπολικό μου τα δεκαπλάσια. Δεν επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, να μας αποκαλείτε μπατσόσιλα και μπατσοσαβούρες, διότι και εμείς εργαζόμενοι είμαστε για το μεροκάματο. Κατάλαβες, διότι και θα το φωνάξω, όπως ο άλλος πληρώνεται για να φτιάχνει παπούτσια, εγώ πληρώνομαι για να δέρνω. Κουνήθηκες, κύριε, θα σε βαρέσω. Δεν κουνήθηκες, πάλι θα σε βαρέσω άμα γουστάρω. Άμα δεν γουστάρω, δεν θα σε βαρέσω. Αυτό είναι το έργο της αστυνομίας και όχι του πολίτη. Και κανείς δεν θα κρίνει το έργο της αστυνομίας. Θέλω να του πω ότι δεν μπορεί από τηλεοράσεως να διαψεύδει όλα τα ρεπορτάζ τα οποία ήταν σε όλα τα έγκυρα και έγκριτα δελτία ειδήσεων. Το και κάνετε ακόμα χειρότερο, κύριε Μπαλάσκα. Έχουμε τραυματίες πολίτες αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ορίστε. Τραυματίες πολίτες στο νοσοκομείο έχουμε. Τι εννοείτε, ότι αυτοί που δάρθηκαν δεν κατέληξαν στο νοσοκομείο? Όχι, σας ρωτώ αν έχετε δημοσιογραφική πληροφορία αν έχουμε τραυματίες πολίτες στο νοσοκομείο. Γιατί τραυματίες αστυνομικούς έχουμε. Κύριε Μπαλάσκα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Είδαμε στο το βίντεο, μη μας προσβάλλετε. Προκαλείτε, κύριε Μπαλάσκα, προκαλείτε. Τι λες, ρε μαλάκα. Αυτό που συμβαίνει, που βγαίνετε εσείς και οι συνάδελφοί σας κάθε πρωί και κάνετε προπαγάνδα, πρέπει να κοπεί αυτή η πλάκα. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ ρώτησα για την εξωτερική του εμφάνιση. Πήρα τηλέφωνο και ρώτησα για την εξωτερική του εμφάνιση και μου είπαν ότι είναι όμορφος. Λοιπόν, σαν και εμένα δηλαδή. Είναι όμορφος. Τι σημαίνει αυτό? Θα μου πείτε τώρα γιατί το λες Μπαλάσκα αυτό. Γιατί όταν είσαι όμορφος και είσαι και αστυνομικός, να το ακούν και οι συνάδελφοι, και πας φυλακή, περνάς ωραία. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία μέσα στη φυλακή. Τι εννοείτε τώρα, αυτό που λέτε είναι σοκαριστικό? Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αυτό που λέτε είναι σοκαριστικό? Δεν μπορεί μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και έτσι το αξιολογεί η πολιτεία και με βρίσκει σύμφωνο να οδηγεί σε κατάλυση ατομικών και συνταγματικών ελευθεριών και σε αναστολή άρθρων του συντάγματος. Προσέξτε, είμαστε σε μια οριακή κόκκινη, εγώ θα τη χαρακτηρίζω, γραμμή. Δεν μπορούμε να ζητάμε από την πολιτεία να αναστείλει στην πραγματικότητα της λειτουργίας. Πάμε Φιλαδέλφια μετά. Εμένα αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Και λέω ότι σας πω ο κόβι. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεστε. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ακούστε με τώρα. Δεν ακούγεται κανείς. Ένας-ένας. Όποιος θέλει να παίρνει και την ευθύνη του δημόσιου λόγου. Εγώ λοιπόν λέω ξεκάθαρα, η συντεταγμένη πολιτεία, τα θεσμικά όργανα του νομικού κόσμου, οι δικηγορικοί σύλλογοι, με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνία, λένε ότι αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, πλην όμως η λειτουργία της πολιτείας μπορεί αποτελεσματικά να παρέμβει με την υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση και κανένας δεν είναι στην λογική να αναστείλει, επαναλαμβάνω, άρθρα του συντάγματος που ρυθμίζουν. Κύριε Μαντά, βάλτε μια τελεία. Συνταγματικές ελευθερίες. Στο κανάλι, σε ένα κανάλι εχθές, η οποία έχει 15, 60, 70 κακουργήματα στην πλάτη, η οποία λέει μου κάνανε ανηθικότητες μέσα στη γαδάια αστυνομική. Ναι. Λοιπόν, να το ελέγξουμε, εντάξει. Okay, να το ελέγξουμε. Λοιπόν, και την κυρία Παρελά, γιατί δεν έχουμε... Αλλά δεν μιλάμε για την συλλήφθεια για τους αστυνομικούς, κύριε Μπαλάτσκα. Να δούμε κιόλας λίγο. Αστυνομικοί δεν είναι τα μεμονωμένα περιστατικά που έχουμε τις τελευταίες μέρες. Ένα λεπτό, κύριε Μαντά. Αυτά όταν θα μιλάω θα χαλαρώνετε, κύριε Μαντά. Όταν θα μιλάω σε αυτά θα χαλαρώνετε, κύριε Μαντά. Τι λέτε τώρα? Έχουμε ένα αστυνομικό σώμα με 4.000 αστυνομικών. Τι λέτε τώρα? Σε ποιον απευθύνεστε? Τι λέτε τώρα? Να χαλάρωνετε. Για ρωτήστε τους. Τι λέτε τώρα? Να χαλάρωνετε, κύριε Μαντά. Τι λέτε τώρα, κύριε Μπαλάσκα? Γιέστε λίγο καφέ, κύριε Μαντά. Αν αυτό είναι το ύφος, κύριε Μπαλάσκα, κυρία Γκαντώνα, κύριε Σιωμόπουλε, αν αυτό είναι το ύφος και ο τρόπος των αστυνόμων που μετέργονται την επικοινωνία με τον πολίτη... Κύριε Μπαλάσκα, σας παρακαλώ να μιλήσει κυρία Βαρελά. Προσπαθώ τόση ώρα να μιλήσει κυρία Βαρελά. Είστε τρεις σήμερα, είστε δυναμικό πάνελ. Αν γίνονται στον αέρα αυτές τις συμπεριφορές και μάλιστα από θεσμικούς εκπροσώπους, φανταστείτε τι γίνεται πίσω από τις κάμερες. Εμείς τους ελέγχους συνεχίζουμε και τους κάνουμε. Τώρα έχουμε γίνει ο παλιός είναι αλλιώς. Έχουμε γίνει παλιοί πλέον στους ελέγχους. Μάθατε πια και εσείς μετά από ένα χρόνο, προφανώς έχετε γίνει πιο έμπειροι. Έχουμε, ναι, γίνονται αέρα οι έλεγχοι. Η επόμενη εβδομάδα, οι επόμενες 10 μέρες θα είναι μέρες δύσκολες, μέρες εξαιρετικά κρίσιμες.